Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event με αφορμή την καμπάνια που τρέχει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια η Ιλιάδα, που έχει εμπνευστεί την καμπάνια Don't Accept It και αφορά στην ενδοοικογενειακή βία. Και έχετε βγει στην περιφέρεια να μεταφέρετε το μήνυμα, Ιλιάδα μου. Και τη Δευτέρα 17 του μήνα η Κρήτη έχει την τιμητική της. Σε καλωσορίζω προκαταβολικά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ. Λέγαμε σήμερα στην επικοινωνία που είχαμε το απόγευμα ότι γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ από κοντά. Η σχέση μας είναι διαδικτυακή, είναι της νέας εποχής. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία αναφοράς. Όταν λοιπόν πριν από χρόνια έμαθα για σένα στο TEDx που γινόταν στα Χανιά και είδα για το Living Postcards και άρχισα να ψάχνω για την Ιλιάδα και το μυαλό της που είναι μονίμως σε εγρήγορση, είδα για την καμπάνια Don't Accept It. Μία καμπάνια που μιλάει ξεκάθαρα για το κομμάτι της βίας, χωρίς περιστροφές και χωρίς εξοραϊσμούς. Γιατί η βία δεν τα χωράει όλα αυτά, έτσι δεν είναι, Ιλιάδα μου? Έτσι είναι. Η βία δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι σε ένα ρόση νεφάκι και να έχει εξοραϊσμό. Είναι σκληρή, είναι δύσκολη και πολύ βαριά. Είναι σαν να έχεις κάτι πάνω σου και να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Μου επιτρέπεις μια προσωπική ερώτηση, την οποία δεν την έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια. Ήταν προσωπικό βίωμα αυτό που σε κινητοποίησε να κάνεις την καμπάνια? Δεν ήταν καθόλου προσωπικό. Με τα χρόνια όμως και ερχόμενη σε επαφή με πάρα πολλές γυναίκες που είχαν βιώσει όλο αυτό, συνειδητοποίησα ότι το είχα και εγώ βιώσει και το είχα αποθήσει τελείως στη μνήμη μου. Είχα επιλεκτική μνήμη, γιατί δεν ήθελα να... Μάλλον δεν πίστευα ότι αυτό που μου είχε συμβεί ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Στην περίπτωσή σου, ας πούμε, ναι, τι είχε συμβεί, ποια μορφή βίας είχε υποστεί και δεν το είχε λογίσει ως τέτοια? Όλες τις μορφές. Ναι. Τι ήταν και ψυχολογική, αυτό? Συναισθηματική και σωματική. Και τι ήταν αυτό εκ των υστέρων πια και με την εμπειρία που έχεις και τη γνώση? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην το αναγνωρίσεις και να μην μπορέσεις να το δεις ξεκάθαρα τη στιγμή που συνέβαινε? Μάλλον η δύναμη της νεότητας να προχωρήσω μπροστά και να μην κολλήσω στο παρελθόν. Η τάση να μην δεχτώ ότι κάτι τόσο κακό έχει συμβεί σε μένα. Η αίσθηση ότι κάτι τόσο άσχημο συμβαίνει σε αδύναμους ανθρώπους και εγώ δεν είμαι καθόλου αδύναμη. Παιχνίδια του μυαλού, Ιλιάδα. Είναι παιχνίδια του μυαλού και είναι και παιχνίδια που καμιά φορά αυτό που λέμε το timing, το γιατί τώρα, το οποίο είναι μια φράση πια πολύ της μοδός, κέρια, ναι ακριβώς. Τελικά για όλα υπάρχει κατάλληλη στιγμή και το χειρότερο είναι βέβαια ότι κάποια πράγματα τα σπρώχνουμε στο σιρτάρι του μυαλού μας, γιατί έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, να δημιουργήσουμε, να ομορφύνουμε τη ζωή μας, και έρχεται κάποια στιγμή που με κάποιο τρόπο κάποιος τα ανασύρει και εκεί ξεκινάει όλο το καινούριο ταξίδι. Που έχει και πόνο και δυσκολία όταν αναγνωρίζεις τα βιώματά σου και τα φέρνεις στο φως. Ιλιάδα, γιατί επέλεξες να βγεις έξω στην περιφέρεια? Γιατί επέλεξες να κάνεις event που αφορούν, που ξεκινούν από την Κρήτη, θα ακολουθήσει η Ήπειρος και άλλα σημεία? Έχετε κάνει ήδη δύο σε άλλες περιοχές. Έχουμε κάνει δύο live, δύο κανονικά διαζώσεις. Απλά η COVID μας πρόλαβε και δεν μπορέσαμε να κάνουμε ζωντανά όλα αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Οπότε αναγκαστήκαμε να μπούμε στο κομμάτι των online εκδηλώσεων. Κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι αυτό που θέλω πάντα, γιατί, ξέρετε, είναι άλλη αίσθηση να έχεις γυναίκες από κάτω και να νιώθεις την ενέργεια, τη δική τους, τα βλέμματα και την διάθεση που έχουν μετά να πιάσουν τους ομιλητές, να ανταλλάξουν τηλέφωνα, γνώμες προσωπικές, χωρίς να τους ακούνε οι υπόλοιποι. Έτσι. Αλλά οκ, η τεχνολογία έχει βοηθήσει και τουλάχιστον θα κάνουμε κάτι. Ο λόγος είναι ότι συζητάμε πολλές φορές για τη βία. Συζητάμε πάντα στις 8 Μαρτίου και στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η Διεθνής Μέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών. Και κάπου εκεί μετά το ξεχνάμε. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, όπως λέω πάντα, νομίζω ότι είναι καιρός να δώσουμε βάση και φωνή στους τοπικούς φορείς,
να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο πριν το κάθε τοπικό περιστατικό γίνει η πρώτη είδηση στις εφημερίδες και στα social media. Ηλιάδα, αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε εμείς τη Δευτέρα και για όσους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε, μόλις έχω κάνει ένα share του event στο Facebook. Είναι στο στην προφίλ. Πλατφόρμα του Living Post και στο YouTube θα βγούμε ζωντανά με live streaming. Ακριβώς. Και αυτά μπορείτε τώρα να μπείτε και στο δικό μου το προφίλ να δείτε που έχω κάνει share το event που διοργανώνει η σελίδα του Don't Accept. Αυτή η συζήτηση λοιπόν που θα κάνουμε εμείς τη Δευτέρα στις 6 και που θα μπορέσει να τη δει και αργότερα ο κόσμος, θα υπάρχει σαν μαγνητοσκοπημένο όλο το event, αφορά ποιους, αφορά τους θεσμικούς φορείς τοπικά, μία γυναίκα ή ένας άνδρας θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ακούγοντας αυτά που έχουμε εμείς να πούμε τη Δευτέρα, θα γίνει λίγο καλύτερη η ζωή του την επόμενη μέρα ή είναι πιο τεχνικά? Νομίζω ότι θέλουμε να δώσουμε φως στο πρακτικό κομμάτι του ζητήματος. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που μας ρωτάνε, ωραία, το επόμενο βήμα. Μας λέτε τι όλοι, κάνω. Τι κάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι το θέμα είναι το τι κάνουμε. Το να συζητάμε συνέχεια, να τους δίνουμε συμβουλές, να τους δίνουμε όλη μας την ενσυναίσθηση, την αγάπη και τη στήριξη. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά όλοι θέλουν κάποια πράγματα πιο πρακτικά. Εξού και έχουμε και μαζί μας την κυρία Αποστολάκη από το κέντρο Διοτήμα, που είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί θα μας πει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πρακτικό κομμάτι 100%. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Τι κάνει μια γυναίκα θύμα βίας? Τα πρώτα βήματα, πώς μπορεί να προστατευτεί νομικά, ποια είναι τα δικαιώματά της, τι μπορεί να περιμένει, τι δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν αυτά και με κόσμο που θα ακούσει που είναι από τις τοπικές κοινωνίες και από την Κρήτη και από ποιο μέρος κάνουμε τέλος πάντων τις επόμενες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να μάθουν και δεν μπορούν ακριβώς επειδή είναι πιο κλειστές οι κοινωνίες να ρωτήσουν, να απευθυνθούν. Οπότε θα είναι ένα καλό ξεκίνημα. Μου αρέσει η προσέγγιση, το έλεγα και το απόγευμα. Είναι η πρώτη φορά που κι εγώ ίδια κλήθηκα να μιλήσω για αυτό το κομμάτι της βίας χωρίς απλά να αναπαράγω αυτά που γνωρίζω και να περιγράψω τα περιστατικά, να περιγράψω το φαινόμενο. Μπήκα σαν Ανδριανή στη διαδικασία να σκεφτώ τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα και πώς πρέπει εμείς οι ίδιοι να σκεφτούμε σαν πολίτες ότι έχουμε ευθύνη να λειτουργήσουμε μέσα στην κοινωνία, αλλά και πώς μπορούμε να σκεφτούμε λύσεις και για το πρόβλημα, αλλά και για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πριν φτάσουμε και να μην φτάσουμε στο πρόβλημα. Εμένα μου έβαλε ένα προσωπικό, μια προσωπική εργασία τύπου είμαι στο πανεπιστήμιο και πρέπει να κάνω κάτι για να πάρω βαθμό και ένιωσα ότι πήρα ένα βαθμό σαν άνθρωπος, γιατί έκατσα και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω. Θα ήθελα πολύ να το κάνει ο καθένας από εμάς αυτό το πράγμα. Η ισχύς εν τη ενώση. Νομίζω ότι αν όλοι σκεφτούμε ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο διπλανό μας διαμέρισμα, στο διπλανό μας σπίτι, στις δικές μας κοινωνίες και πολλές φορές δεν θέλουν να βγουν προς τα έξω, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πέρα από το να ακούσουμε το εντός εισαγωγικών θύμα και να του πούμε να κάνει κάτι. Το ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάτι. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει. Πρακτικά. Όλοι χρειαζόμαστε πρακτικά εκπαίδευση. Όχι ναι, μόνο για το κομμάτι της βίας, αλλά για το κομμάτι του πώς να συνυπάρχουμε τελικά ειρηνικά μεταξύ μας και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Ηλιάδα, τα περισσότερα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι έχεις μια πολύ δύσκολη μέρα. Να πας να ξεκουραστείς. Όλοι μας. Όλο πια είναι τόσο. Να έχει και άλλες ώρες. Να έχει και άλλες ώρες αυτή η μέρα τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε Εγώ τη Δευτέρα. Τα λέμε Δευτέρα. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.